Καλημερίζοντας βεβαίως και τον Κώστα μας, ο οποίος είναι μαζί μας. Κώστα μου, καλημέρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσα μηνύματα έχω λάβει για αυτή την φωτογραφία, έτσι. Ναι, είναι μια φωτογραφία που προκαλεί, είναι αλήθεια. Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ακόμη τι έγινε και είναι κάτι το οποίο έχω πει από την αρχή. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα, απεικόνιση μιας στιγμής. Όπως πολύ καλά είπαν και οι φίλοι τηλεθεατές. Όμως, ό,τι και να είναι, είτε ήταν λήψη μιας στιγμής και μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε, κάποιος θα πρέπει να τους προβληματίσει. Και αν όντως είναι στημένη, Κώστα μου, αυτοί που την έστησαν τη φωτογραφία, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Γιατί δεν γίνεται να γίνει σε εκμετάλλευση. Ναι. Είναι μία πιθανότητα αυτή η Κατερίνα να έχει στηθεί αυτή η φωτογραφία, αλλά εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η αστυνομία δεν είχε κάποια καταγγελία, κάποια αναφορά για γυναίκα η οποία ήταν ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο. Επίσης, δεν είχαμε κάποια αναφορά από ασθενοφόρο το οποίο κλήθηκε να παραλάβει η ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν πεσμένη στο έδαφος. Επίσης, πληροφορίες αναφέρω ότι κάποιοι θεωρούν ότι η γυναίκα που είναι ξαπλωμένη είναι στο πλαίσιο επαιτίας. Το έχω ακούσει και αυτό. Ναι, μπας περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον σημειώνω είναι ότι είναι γνωστό ότι δεν έχουμε στάσεις λεωφορείων στην Πάφο, όπως και σε άλλες πόλεις. Εδώ και χρόνια υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τις στάσεις των λεωφορείων. Είχε αρχικά το Υπουργείο Μεταφορών και τα δημόσια έργα είχαν προχωρήσει σε μια διαδικασία για να κατασκευαστούν στάσεις στους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου και μάλιστα θα χρηματοδοτούνταν και από ευρωπαϊκά κονδύλια αυτό το έργο. Δεν έγινε το έργο διότι είχε ενταχθεί μαζί με τους σταθμούς λεωφορείων στην Πάφο. Διακόπηκε το συμβόλαιο με τον εργολάβο καθώς δεν ανταποκρίνουν τον εργολάβο στο έργο αυτό. Με αποτέλεσμα τώρα να επαναπροκηρυχθεί αυτή η διαδικασία από το Υπουργείο Μεταφορών για τις στάσεις. Είναι ένα πανκύπριο πρόγραμμα για τη δημιουργία στάσεων λεωφορείων. Όπως και να έχει πάντως, αυτή η εικόνα είναι πραγματικά δεν περιποιεί τιμή. Για τις στάσεις λεωφορείων το κρατάμε, γιατί για όνομα του Θεού βγάζουμε στάσεις λεωφορείων που δεν έχουν ούτε καν, δεν ξέρουμε καν γιατί υπάρχουν. Πάρα πολύ συχνά, δείξαμε και σήμερα μια άλλη φωτογραφία που κάθεται ο άνθρωπος στη μέση του δρόμου μέσα στον ήλιο περιμένοντας το λεωφορείο να έρθει. Αλλά επειδή γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα και έχουμε γίνει όλοι in detective, τώρα μου στέλνουν μήνυμα ότι καν μπορεί να είναι και... για αυτή την φωτογραφία σου έλεγα. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε για τις στάσεις, ας μην μείνουμε σε εκείνο το παράδειγμα, αλλά δεν σε αυτό εδώ το παράδειγμα, για παράδειγμα. Που είναι της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι. Είναι πραγματικά δεν περιποιεί, όπως είπα, τιμή. Δεν συνάδουν αυτές οι εικόνες με μία χώρα, με μία πόλη που θέλει να λέγεται έξυπνη πόλη, ευρωπαϊκή πόλη, που σέβεται τους ανθρώπους. Δεν περιποιεί τιμή, σίγουρα. Επαναλαμβάνω όμως ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση με την ξαπλωμένη γυναίκα στο έδαφος, την ηλικιωμένη γυναίκα στο έδαφος, δεν υπήρξαν αναφορές ότι μεταφέρθηκε ή κλήθηκε ασθενοφόρο να την παραλάβει. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε, γι' αυτό έχουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Και αυτό που λένε τώρα, ότι μπορεί να στήθηκε και μπορεί να μην είναι καν γριές αυτές οι γυναίκες, δηλαδή να μην είναι καν ηλικιωμένες. Αυτό, εκτός του ότι μπράβο μας, σίγουρα η Κύπρος μπορεί να παίζει στο Netflix ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, με διάφορα επεισόδια και διάφορα που γίνονται, θα πρέπει και πάλι κάποιοι να λογοδοτήσουν αν με ρωτάς εμένα. Ναι. Και ως κοινωνία, όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες, ο καθένας από εμάς, αν δει μια τέτοια εικόνα, δεν θα πάει να ρωτήσει τι συμβαίνει, αν χρειάζονται κάποια βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, πώς βρέθηκαν εκεί κλπ.
Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Η παρέα που βρίσκεται πίσω ακριβώς Ναι. από τις δύο γυναίκες είναι ένα στέκι εκεί ανθρώπων, είναι ένα πάρκο. Το χρησιμοποιούν αρκετοί άνθρωποι, μαζεύονται εκεί, παίζουν τάβλη, πίνουν τον καφέ τους κλπ. Είναι σύνηθες, βλέπω εκεί κόσμο σε αυτό το πάρκο. Είναι σε μια περιοχή που είναι πυκνοκατοικημένη, δίπλα από, είναι εκεί κοντά η εκκλησία του Αποστόλου Παύλου. Και αρκετές φορές έχω δει ανθρώπους εκεί να κάθονται και να πίνουν τον καφέ τους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε πόρισμα, ούτε εγώ ούτε ο Κώστας, έτσι, σε αυτή την περίπτωση, γιατί και ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του και την άποψή του. Βεβαίως, εμείς πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν βγαίνουμε για να μεταφέρουμε μια είδηση και όταν δεν έχουμε διασταυρώσει τις οποιασδήποτε πληροφορίες, δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε είδηση. Έγινε ολόκληρος κακός χαμός από χθες με αυτή τη φωτογραφία. Τα σενάρια πάνε και έρχονται από πολλούς, από κάποιον αρμόδιο και υπεύθυνο δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να αναδείξουμε το θέμα των στάσεων λεωφορείων και την ανυπαρξία τους, μπορούμε να το κάνουμε μέσα από αυτή την φωτογραφία. Πολύ καλά μπορούμε να το κάνουμε, όχι επειδή υπάρχει μία γυναίκα στο έδαφος πεσμένη που περιμένει, αλλά επειδή βλέπουμε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει στάση λεωφορείου για τον οποιονδήποτε θέλει να πάει να περιμένει το λεωφορείο. Αυτό ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε δύο γυναίκες, τουλάχιστον έτσι φαίνονται στην φωτογραφία, έτσι, η μία να είναι πεσμένη στο έδαφος, ξαπλωμένη με τον μπαστούνι δίπλα της, και η άλλη να βρίσκεται κάτω από τη σκιά ενός δέντρου όσο μπορεί να καλυφθεί με πάρα πολλές σακούλες γύρω τους. Είτε έχει να κάνει με γυναίκες που είπες πριν το ενδεχόμενο επαιτίας, είτε έχει να κάνει με μια κατάσταση στημένη, είτε έχει να κάνει με κούραση, είτε έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Οι αρμόδιοι και το κράτος να πρέπει να το ψάξουν, Κώστα. Και εμείς ναι. Ας μην χωριζόμαστε σε στρατόπεδα. Τελεία. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίζεσαι σε στρατόπεδα. Ή αν έχεις κάτι πιο χειροπιαστό, και μιλάω για αυτούς που έχουν βγάλει ήδη πόρισμα και έχουν κάνει λαϊκό δικαστήριο, μάλιστα. Λοιπόν, να μας τα στείλετε και εμάς. Ναι. Ναι. Πέρα από κάθε φαντασία. Μάλιστα. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα η κυρία Χατζιπαπά και μου λέει υπογράφαμε λέει μνημόνια με κάθε υπουργό που αναλάμβανε το χαρτοφυλάκιό του για τα στέγαστρα των στάσεων. Κάθε φορά μιλούσαν για το επίγον του θέματος για να μην χαθούν κονδύλια. Ακόμα περιμένουμε υλοποίηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό το θέμα με τον 16χρονο, ο οποίος προέβαλε πιστόλι σε δύο της ίδιας ηλικίας μαζί του στην δομή ανηλίκων. Ναι, μεν ήταν ομοίωμα το όπλο, αλλά του πέρασαν χειροπέδες. Ναι, αποδείχθηκε μετά από έρευνα που έγινε από την αστυνομία στο δωμάτιο όπου διέμενε ότι το πιστόλι με το οποίο πρόταξε και απείλησε δύο συμπατριώτες του 14 και 16 χρονών ήταν ένα πλαστικό. Και με αυτό προσπάθησε και απέσπασε το κινητό τηλέφωνο. Αντάλλαξαν κινητό, επέβαλε να ανταλλάξουν κινητά τηλέφωνα με έναν από τους ανήλικους. Έγινε η καταγγελία στην αστυνομία, του πέρασαν χειροπέδες και χθες τέθηκε υποκράτηση για τρεις ημέρες, Κατερίνα. Να δούμε τι άλλο θα γίνει σε αυτή την δομή για να πάλι να επέμβουν αυτοί που πρέπει να επέμβουν και να βάλουν ένα τέλος σε όλο αυτό που συμβαίνει και γίνεται. Τι να σου πω. Δεν. Όπως και να έχει, εμείς θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε, αλλά στους τοίχους σπάζουμε αυγά. Να σου πω, εκλογές, πέραν όλων αυτών που γίνονται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τι λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι αισιόδοξος? Ο Υπουργός είναι αισιόδοξος, παρότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται και παραδέχεται ότι θα είναι πρόκληση αυτές οι εκλογές για τις υπηρεσίες του κράτους, για το Υπουργείο Εσωτερικών που διεκπεριώνει αυτή την εκλογική διαδικασία. Θα είναι μια δύσκολη μέρα η Κυριακή. Τη χαρακτήρισε ως πρόκληση. Είναι πολύπλοκες οι εκλογές, δύσκολες. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, όπως για παράδειγμα η αύξηση των εκλογικών κέντρων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα είναι σε κάθε εκλογικό κέντρο, να μην υπάρχουν δηλαδή εκλογικά κέντρα με 600 και 700 ψηφοφόρους, να είναι περίπου γύρω στους 400 ψηφοφόροι, για να μπορεί
να είναι σχετικά εύκολη η διαδικασία και για την ψηφοφορία αλλά και για την καταμέτρηση στη συνέχεια. Είπε ότι λαμβάνονται και δουλεύουν εντατικά και μεθοδικά. Έχει προσληφθεί και έκτακτο προσωπικό για τις ανάγκες διεκπαιρέωσης αυτών των εκλογών και δήλωσε αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και εμείς αυτό ευχόμαστε και αυτό ελπίζουμε. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση τώρα με τις μετικήσεις. Τα κατάφεραν να δημιουργήσουν προβλήματα, γιατί θα πρέπει να βγουν τα εκλογικά κέντρα ποιος ψηφίζει πού. Αλλά με τις μετικήσεις, αν δεν εξεταστεί και η τελευταία υπόθεση, δεν προχωράει το πράγμα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.